με αφορμή το περιστατικό που συνέβη στο Προσφυγόπουλο εδώ στον Εύωσμο. Ενημερωθήκαμε καθυστερημένα, φυσικά περίπου ένα μήνα μετά το συμβάν, το οποίο πραγματικά είναι απαράδεκτο. Καταγγέλουμε κάθε τέτοια δραστηριότητα μέσα και έξω από το σχολείο. Να ενημερώσουμε εδώ ότι την ώρα που ο μαθητής έφυγε από το σχολείο, του επιτέθηκαν κάποιοι χαρακτηριστικά, άλλες φορές καλυμμένα και άλλες όχι, τον χτύπησαν, με αποτέλεσμα ο ίδιος ο μαθητής από την επομένη και μετά να μην έρχεται στο σχολείο, και ταυτόχρονα και το χθεσινό περιστατικό που είχαμε πάλι τέτοιες μορφές από μαθητές, ίσως όπως έχουν δηλώσει οι ίδιοι από μαθητές του ΕΠΑΛ, που απείλησαν μαθητές Προσφυγόπουλα που συμμετέχουν στο διαπολιτισμικό λύκειο εδώ της περιοχής. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το φαινόμενο αυτό. Προφανώς δεν έχουν καμιά θέση μέσα στο σχολείο τέτοια στοιχεία. Εμείς περιμένουμε να ταυτοποιηθούν αυτοί οι δράστες και πραγματικά, αν ανήκουν στην εκπαιδευτική κοινότητα, είναι οι μαθητές, να απομακρυνθούν παντελώς από τα σχολεία. Αν όχι, να επιληφθεί η αστυνομία, γιατί προφανώς πρόκειται για ομάδες που δρούν μέσα και έξω στο σχολείο, οργανωμένα, και σκοπό έχουν πραγματικά να φοβήσουν, να τρομοκρατήσουν τους μαθητές και κυρίως και τα Προσφυγόπουλα που έχουν βρεθεί σε αυτή την περιοχή, άλλες φορές είτε το θέλουν είτε όχι, και πρέπει να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία οργανωμένα. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι από τότε και μετά το σύνολο των μαθητών που μεταφέρονται από τη δομή των διαβατών εδώ έχουν σταματήσει να έρχονται σταδιακά στο σχολείο, με αποτέλεσμα και σήμερα να μην έρχονται. Και αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, γιατί καταλαβαίνετε ότι με τέτοιες διαδικασίες οι μαθητές αυτοί μένουν στο περιθώριο, απομονώνονται και πραγματικά δεν συμμετέχουν στην κοινωνικοποίηση, στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ταυτόχρονα, οι διευθύνσεις των σχολείων και του ΕΠΑΛ, αφού οι μαθητές κατά δήλωσή τους είπαν ότι από το ίδιο, από αυτό το σχολείο είναι, αλλά και οι διευθύνσεις του γυμνασίου και του λυκείου κυρίως, του διαπολιτισμικού, πρέπει να πάρουν όλα αυτά τα αναγκαία μέτρα ώστε να επιστρέψουν οι μαθητές στο σχολείο και ταυτόχρονα να ενημερωθεί το σύνολο της μαθητικής κοινότητας αλλά και ο Σύλλογος Γονέων σε μια γενική συνέλευση, για να οργανωμένα να αντιμετωπίσουν τέτοια φαινόμενα βίας και φασισμού μέσα και έξω από τα σχολεία.